αγαπητά, τα σκηνώματα σου. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβητών, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Θες εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου ότι θέλεις θυσία να δοκάνω λογαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένων και ταπεινωμένων, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών των σών θαυμάτων εν εμή Γρηγόριε, θείαν ενέργειαν, περηφανός Πάτερ και τανίν ανάδειξον, εκ του βυθού ριόμενος των πτεσμάτων σε μάκαρ και της ή φωτίζων λαμπρότητη, όπως επαξίως υμνήσωσε. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ως εντρεχής και νουνεχής και φρόνιμος των της ψυχής ευγενές, των της αρκός μάκαρ ειδονών προέκρινας, τα της σοφίας δόγματα φιλοπώνος συλλέγων, διόν εκείνη Γρηγόριε τρέφεται Θεό πλησιάζουσα. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, την σοφροσύνην αδελφήν κτισάμενος, ως συνεργών των καλών σε καθαρών όφης, ο δεινός Γρηγόριε, εσύ τους βασκάνους ήγηρεν, ους κατήσχυνας Πάτερ μακροθυμία των γήνεων, πάθης ισχεθένειας άμυνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, επί της ξένης διατρίβων όσιε, πάσιν εδέσιμος, διαρετήν άπαντας, όφθης ευσεβής φιλόθεος, θαυματουργίας χάρισμα προς Θεού δεγμένος, δις γνωρίζει ως ήλιος λάμψας εν το κόσμο Γρηγόριε, και νυν και αήκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ρίζεις αγνή βασιλικής ευλάστησας και βασιλέα Χριστών των του Θεού λόγων υπερνούν και έννοιαν σε σαρκωμένων τέτοκας εξ αγνών σου αιμάτων διδών την φύσιν υπάρχοντα και μοναδικών την υπόσταση. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ανακαθάρα σου τον νουν της των παθών τρικυμίας και πανσόφου θεωρίας εμπλήσας, ανεδείχθης ευπρεπές σοφίας εν διέτοιμα και προφητείας χάριν κατεπλουτής της Γρηγόρια. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, τη θεοπνεύστο συγγραφή προσομιλήσας παμάκαρ και ποικίλης πολιτείας ιδέαν, εκλεξάμενος ο φως εν αρετές εικόνισμα εν σε αυτό θεόφρονα πικροβήσω Γρηγόρια. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, ο Θεοφάντορ μοιηθεί στη Θεία Μυσταγωγία των μυστήριων της θεολογίας, κατεφώτισεν ημάς τριάδα ομοούσιων, ομοφυήτες έβην άκτιστον και συναίδιον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υπό Θεού οδηγηθείς, ως πόθο τούτον ζητήσας, την αγνήν και θεοτόκον Μαρίαν, και των γόνων της βροντής μυσταγωγούσε και κτίσω, τον της τριάδος φέγκωσε θεωρήμων διδάσκοντας, και νυν και οίκες τους αιώνας των αιώνων, αμήν ράβδον δλαστήσε σαν Χριστόν το άνθος της αυθαρσίας, και χουσούν θυμιατήριον πάντες, σε γινώσκομεν άχραντε, παμακάριστε, θείας ουσίας φέρουσαν, εν τες αγκάλες κόρη άνθρακα θεομακάριστε. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, γίν την καλήν Πάτερ Θεόφρον, εζήλωσες και του λόγου σπόρων εις δεξάμενος, εις εκατόν ευαγγελικός πολλαπλασιάζεις, εις έτη και νυν Γρηγόριε, προς άγων διδαχέ σου, τους πιστός μελωδούντας τη δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών,
Όσα στραπή, Πάτερε, εκλάμψες ο βίος σου των δαιμόνων πλάνην εφυγάδευσε. Το γάρφο τι της εις αρετής, το εκείνον σκότος προσομιλήσε ουκίσκησε. Διώνε ο κόρος ψυχοφθόρου απάτης, και ληστής ως περλήθος φωτίζεται. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών γνώφων, φωτός του Θεοτάτου θεάσαστε, αξιωθείς νόμων με θεόγραφων. Ως Μωυσής, Πάτερ ηλυφός της θεολογίας το ακριβές εκπεπέδευσε, εντεύθεν νομοθέτης τη Χριστού Εκκλησία εν δείχθης Θεόφρον Γρηγόριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη ρητορική ερελεσχίαν εξέκλεινες και το λόγο Πάτερ των της χαράς και της χάριτος καταυγαστής αποστολικήν όντως εξουσίαν, κατά δαιμόνων επλούτησας, την σύργαρ δραπετεύει αβαστράπτους ανέγλυν, ο του σκότους προστάτης Γρηγόριε, και νυν και ήγης τους αιώνας των αιώνα μην. Η κυβωτός πόροθεν σε προετύπωσε, δεξαμένη νόμων των Θεός δωτών, των εγκαστρήτων ζωοαρχικών λόγων συλλαβούσαν, ανερμηνεύτως πανάμω με τον τρέφοντα πλουσίως, τα στον ψυχών βοόντων τη δυνάμει σου δόξα φιλάνθρωπε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Γεωργία των λόγων, τα σκεχερσωμένας καρδίας ομάλισσας και των θείων σπόρων εν αυτές ιεράρχα κατέβαλες και καρπών πολύχουν το λυτρωτή την σωτηρίαν των πιστών θεωρήμων προσήγαγες. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Ο Θεού παραστάτη ζήλο, πειρακτούμενος χρήης εφέδημος, ιερέα Πάτερ το Θεό του τα σύμπαντα βλέποντι, ευσεβώς τα ρίσας και της επτήσου πολιτεία, πεπιθώς θεωρήμων Γρηγόριε, Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Ροές των σων δογμάτων τα συντολικάς πυρπολεύσεις κατέσβεσας και τες διδαχές σου τους πιστούς ευεβαίωσας πάνσοφε, αναβάσεις ύψος ως Σαμουήλ, τες θεωρίας και ως δέντρων φανής της διώκουση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ιεράρχα Θεόφρον, τες εσύ και σίες, δεινών με λυτρούμενος των αιμών πτεσμάτων, το χειρόγραφον Πάτερ διάρρηξον. Ιερεύς υπάρχον και εκ του Θεού την εξουσίαν ηλυφώς αφιένε τα πτέσματα. Και νυν και οίκε του αιώνα των αιώνων να μην ωραιώθεις Παρθένε, της της Παρθενίας σου αχράντης κάλεση και της πρώτης Εύας περιέστηλας έσχωστος δίσμορφων των Χριστών τεκούσα περιβολήν Αθανασίας χαριζόμενων της αγιερέρουσιν. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν την λίμνην θαυματουργών αδερφοκτώνων εξήρανας και ποταμού τας ορμάς ανέστηλας πάνσοφε δια τούτο την ράβδον πληξάμενος την δεδροθήσαν θείο νεύμα τη Γρηγόριε. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν ο ζήλος του Θεού κατέφαγέσαι Γρηγόριε. Μη καρτερών γάρων οράν, Θεών υβριζόμενων, λαών ματαιόφρονα, θεσέσι και σίες θεωρήμων εξολόθρεψας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, νε νέκροτε βουληθείς, εξουθενήν σε οδήλαιος Εβραίος ο Διοσεβής, Θεούσε δοξάζοντος Θεόφρον Γρηγόριε, των αυτού δογμάτων πληρωτήν αναδεικνύμενων, και νυν και οίκης τους αιώνας των αιώνα μην, επήλθε το παντουργόν επί σε πνεύμα πανάμουμε, και λόγος ο του Θεού εν σύ κατεσκήνωσε, και σάρξε χρημάτισεν ανεκδιηγήτως διαμήνας αναλύωτος. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Πατέρων το κάφημα και διδασκάλων το σεμνολόγημα, φωστήρ της Εκκλησίας της Ευσεβίας στήλος ακράδαντος, σύ καθοράθης κραυγάζων Γρηγόρη, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών αστράψας της θαύμαση, την οικουμένη νεφωταγώγη σας δια τούτο Θεόφρον συναθριστέντε σε μακαρίζομεν, ή των σων λόγων τρυφώντες και ψάλλοντες, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, άματα πάνσοφε της ασθενούς η πάσιν επίγασας. Εξεχήθη γαρ χάρις, δαψιλεστάτη σου εν της χείλαση, θαυματουργίας δίσανε κράβγασες, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών. Και νυν και οίκης τους αιώνας των αιώνα μην, νυν πάντα πεπλήρωτε φωτός του Θείου. Δια σου πάναγνε, σίγαρ πύλη εφάνης δεις το κόσμο, Θεός ομίλησε, καταφωτίζον τουρπίστη κραυγάζοντας, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Οι δια σου πλουτίσαντες της Τριάδος την έλαμψη, της Ομοουσίου και Στεφτής Γρηγόριε, την συνήν πανήγυριν επιτελούντες χάρητη, θαυματουργική καταλαμφθήνε, ετούμεν βοώντες, τον δεσπότην ιερείς ευλογείτε, λαός υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Νεοφανές ως έσωπτρον δεδεγμένος πανόλβιε, τας μαρμαρηγάς της αρχικής θεότητος των κόσμων εφώτισας, αντανακλάσεις πέμπων φωτός της μελωδικής ορθοδοξία βοώσιν. Οι παιδες ευλογείτε, ιερείς αρυμνείτε λαός υπεριψούτε Χριστόν εις τους αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υπό Θεού σκεπόμενος ευσεβίας υπόθεσης της θεοσεβέσιν εφρουρήθης,
πάνσοφε εις όρος ιστάμενος ως νομοθέτης άλλος Μωσής, των δημιουργών και λυτρωδίν εκ διδάσκων Γρηγόρια Καραβγάζη, ιερείς ευλογείτε λαός υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Και νυν και ήγης τους αιώνας των αιώνα, μην φωτός αδί του γέγονας εν διέτοιμα πάναγνε, δες της Παρθενίας καλονές απαστράπτουσα και άπαντας κατήβγασας τους θεοτόκων σε αληθή, καθομολογούντας εξ ψυχής και βοώντα, υπέδες ευλογείτε ιερείς ανιμνείτε λαός υπεριψούτε Χριστών εις τους αιώνας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, αρείς της πολιτείας λάμψας φωτή, νυν φωτή το μεγάλο παρέστικας, θεουργικές θαυματοποιείες ως νικητής κατεστέμενος, όσοι επάτερ ιεράρχα θαυματουργία Γρηγόριε Θεόφρον, φωστήρ της Εκκλησίας των Ορθοδόξων εγκαλόπισμα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερημών, ηθήνεστε δυσόπιτες προσευχές το βασίλειο νυν ιεράτευμα, το εκλεκτών και υγειασμένων θαυματουργέ, και τους πιστώς τη μνήμη σου είναι επιτελούντας επιτυχήν της Άνω Βασιλείας Γρηγόριε Θεόφρον αξιοθήνε καθηκέτευε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα νικήσας των δαιμόνων τας προσβολάς και σαρκός υποτάξες το φρόνημα και ιερεύς άκακος και όσιος. Γεγονός δικαιοσύνης ένδυμα περιβεβλημένος θαυματουργέ παρίστασε το θρόνο του παντών βασιλέως νυν παρησία παμακάριστα. Και νυν και αίκες τους αιώνας των αιώνα, μην οράθεις ο Παρθένε μήτυρ Θεού, υπερφύσιν τεκούσα εν σώματι των αγαθών, λόγον εκ καρδίας της εαυτού, όν ο Πατήρ ηρεύξατο, πάντων προαιώνων ως αγαθός, όν ειν και σωμάτων, επέκεινα νοούμεν, ή και το σώμα περιβεβλητέ, αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ικάρητη της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα ότι ευλόγητε σου το όνομα και δεδόξαστε σε βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Νέος γέγονας, Μωσής της Αρχής, πλάκας πίστεως, επί του όρους, της μυστικής θεοφανίας, δεξαμένος, νομοθέτουσας λαΐς, την ευσεβία του της Τριάδος μυστηρίου, όθεν άπαντες, τιμώ με πίστη τη μνήμη σου, ετώντες διά σου το μεγαέλεο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δια γέγονας, κοινή του λόγου, μόνη Πάναγνε Παρθενομήτωρ, την καθαρότητη αγγέλους υπερέκουσα. Τον υπερπάντας αμέγουν γενόμενον, ερελιπωμένον σαρκός πλημμένη μασί. Από κάθαρον πρεσβείων σου ερθείς να μασί, παρέχουσα σε μνή το μέγα έλεο. Έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της ικάρητης, της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Συ Κύριε, ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, θαυμάτων πολλών δεξάμενος ενέργειαν, σημείς φρικτής τους δαίμονας επτόησας, και τας νόσους ύλασας των ανθρώπων, πάνσοφε Γρηγόριε, δυο καλή θαυματουργός την κλίσιν εξέργος και μισάμενος. Την κλίσιν εξέργον το μισάμενο. Πόθε να πάρξω με τους επένους εξυφαίνειν ο τάλας, καθορών τα πολλά και υπερθαύμαστα πράγματα. Εάν από του βίου του οσίου εγχειρήσω, το σύνολο νου και ισχύω. Πάντα γαρνούν υπερβαίνει ο ένθιος βίος αυτού.
Εάν από των θαυμάτων και εν τούτο λοιπόν εσυνθήσομε, υπέρ την ψάμων γάρ υπάρχουσα, δια τούτο ακούει θαυματουργός την κλίσιν έργων κομισάμενος. Κλίσιν έργων κομισάμενος. Τη 17η του αυτού μηνός μνήμη του εναγής πατρός ημών Γρηγορίου Επισκόπου Νεοκαισαρίας του Θαυματουργού. Ο Γρηγόριος Θαυματουργών και πάλε Θεό παραστάς Θαυματουργήτη πλέον, εβδομάτη 10η μέγας θάνε Θαυματουργός. Τη αυτή ημέρα μνήμη του οσίου και ομολογητού Λαζάρου του Ζωγράφου. Τη αυτή ημέρα μνήμη των οσίων Ζαχαρίου του Σκητοτόμου και Ιωάννου και διοίκησης ωφέλιμος. Τι αυτή η μέρα όσιος Λογκίνος εν ειρήνη τελειούτη. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Γενάδιος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως εν ειρήνη τελειούτη. Τι αυτή η μέρα ο Άγιος Μάξιμος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως εν ειρήνη τελειούτη. Τι αυτή η μέρα όσιος Ιουστίνος εν ειρήνη τελειούτη. Όσιος Γενάδιος, ο εν τιμονή του βατοπεδίου ασκήσας και δοχιάρης αυτής ον, ο αξιωθής ειδήν πίθων κενών, βλίζοντα έλεον, δια θαύματος της Θεοτόκου, εν ειρήνη τελειούτε. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσα την όντας Θεοτόκου.
Μακάριος είμαι πάσε γενέ, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αβία φθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγίου πνευμονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα. Ότι σένου σε πάσα δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αναφανέντα δόκιμον εν το πόδι.
ημίσας με θάνατούτε, της η γέννηση παρθένε. Αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρο το υπεράνω των ουρανών, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε, ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάσε άβυση, πυρ χάλαζα χιών κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει και αέρας λαού αυτού. Ήμουν σπάση της οσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ λαό εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα και ενών η ένεση σε αυτήν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών και οι Ισιών αγαλιάστουσαν επί το βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραΐσαν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών.
εϊψώσεις του Θεού εν το λάργι αυτών και ρομφέ δίστομη εν τες χερσίν αυτών. Του ποιήσε εκδίκησεν εν της έθνης εν ελεγμούς εν της λαής, του διήσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπέδες ίδιρες. Του ποιήσεν αυτής κρίμα έγκραπτον δόξα αυτή έστε πάση της σωσίης αυτού, εν είτε των Θεών εν της Αγίης αυτού, εν είτε αυτών εν στερεώματι της δυνάμειος αυτού. Oh.
Χριστούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η σκέπη σου Θεοτό και Παρθένε, ιατρίων υπάρχει πνευματικών. Εν αυτοί καρκαταφεύγοντες ψυχικών νοσημάτων λυτρούμεθα. Δόξα εσύ το δείξαντι το φως, δόξα εν υψής της Θεό, επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευλογία. Λυνούμενσε, λογούμενσε, προσκυνούμενσε, δοξολογούμενσε, ευχαριστούμενσε, δια τη μεγάλη δόξα. Αγίος ο Θεός, Αγίος ο Ισχυρός, Αγίος
Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν υπέτες άγους, εν ειρήνης και σωτηρίας των ψυχών ημών. Κυρίου δεηθώμεν υπέτες ειρήνης του σύμπαντος κόσμος, ευθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Και τη των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του Αγίου Κοντούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβο Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της πόλης, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσας και εξουσίας εν αυτό και του φιλοκρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως χώρας και των πίστικων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του ληστήν υπέρ πλέον των αντιπολών των ασού των καπνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του ληστήν ημάς από πάσης λήψεως σωτήρης κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερπλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ευλογητός η Κύριε. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον επιπλόητε να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λέει μόνο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ούκη τέλο οργιστήσετε ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τα σανομία Σιμών επίηση ενημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών ενταπέδοκιν ημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη, εκρατέωσε Κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώσον απέχουσιν ανατολέα προδισμών, εμάκρυνεν αφημών τα σανομία Σιμών. Καθώ εκτήρη πατήριου, οκτήρησε Κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών εμμηνίστη ότι χούσε με. Άνθρωπο, ω ή χόρτο σε ημέρα αυτού, ω ή άνθο του αγρού το εξανθίσει. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ουχ υπάρξει, και ουκ επιγνώσεται επί τον τόπον αυτού. Το δέλεο του Κυρίου από του αιώνα και έω του αιώνα επί του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών τη φυλάσσου στην διαθήκην αυτού, και αμεμνημένη των εντρών αυτού ποιήσε αυτά. Κύριο εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύει ποιούνται στο λόγο αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμει αυτού, λειτουργεί αυτή ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πατήτε όπου τη δυσποδία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνα μην. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, και πάντα τα εντό μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλογητός Κύριε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκος σώτερ σώσον ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκος σώτερ σώσον ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκος σώτερ σώσον ημάς. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ικάρητη. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας
με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι σώων το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νίκαια η και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, έννοι η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, μη πεποίθεται επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων, ίσου και έστι σωτηρία, εξελεύσετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην υγιή αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριο σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού, επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γη, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδόντα τροφήν της ποινώσει. Κύριος λύει πεπαιδημένους, Κύριος σοφεί τυφλούς. Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους. Ορφανών και χείραν αναλείψεται και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου Σιώνης γενεάν και γενεάν. Σώσον ημάς Ιε Θεέ, ο εν εγείς θαυμαστός άλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς Ιε Θεέ, ο εν εγείς θαυμαστός ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς Ιε Θεέ, ο εν εγείς θαυμαστός ψάλλοντας η Αλληλούια. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογεννήσιος και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτω θάνατον πατήσας ίσον της Αγίας Τριάδος συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη τη Παναγία Ακράτου υπερευλογημένη εν δόξου. Δεσπίνηση μόν Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τη βασιλεία σου μνήστη δημών Κύριε όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Μακάρι πτωχεί το πνεύμα ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι πραείς ότι αυτοί κληρονομίζουν την γη. Μακάρι ποινώντες και διψώντες την δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι καθαρή την καρδία ότι αυτοί τον Θεό όψονται. Μακάρι ειρηνοποιεί ότι αυτοί οι Θεού πληθήσονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι είναι και εν δικαιοσύνη ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωση δημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη ένεκεν ημών. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στόμα μου λαλήσει σοφία και η μέρα έτη της καρδίας μου σύνεση εν προσευχές γρηγορώ των θαυμάτων εργασίες εγκαρτέρων επονέσεις.
αλλοιάσονται εν προσευχές γρηγόρων, τεν στον θαυμάτων εργασίες εγκάρτερων. Επωνυμίαν εκδίσω τα κατορθώματα, αλλά πρέσβευε Χριστό το Θεό, Πατέρου Γρηγόριε, φωτίσε τα ψυχάς ημών, μη ποτέ υπνώσομεν εν αμαρτίες εις θάνατον. Καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένην σ' αγινεύσας φιλάνθρωπε δόξαση. Προσκυνήσεν τον σπηλαίους μικρού και δοξάσομεν Χριστόν των υπεράγαθων εσταυρωμένων ποιήμας εκβώντες ταπείνος επάκουσον οικετών σου θερμών θεήσεων σώτερ και πέψον πάση θείων ελέος. Παναγία του Βράχου μορφήν σου κατασπαζόμενη εν Ισιδώρων Αγίων λυκαβητού το ναό Παναγία των ευχών Θεογεννήτρια σε δισοπούμενε βράβος τα σημών ευχάς ταχύ προσάγαγε το Υιός σου πληρούτη πάντων δεήσεις ως ευαποδεκτον θυμία μα. Ισιδώρων διάδα την Αγιόλεκτον εγκομιάσομαι πόθο λυκαβητού ενδρυμής και αυτόν σε την εικόνα προσκυνήσομαι κράζον της Χίου Αρίστευ και του όρου Σικισταφος φόρου του Πιλουσίου αμφοπίστος ουρανόθεν επευλογείται και στηρίζεται. Μέγας γέγονας μιμήν Θεόφρον και τα πρόβατα τα εν ερήμο τα λογικά του σωσίους επίμανας καθοδηγήσας εις μάντραν ουράνιον και διαθρέψας αυτούς τροφή θείας πίστεως. Πατερός Ιε Ισίδωρε Θεοδόξαστε οικέτευε Χριστόν υπέρ των δούλων σου. Έγανε πρατό ηχείας ρίστη σε τον πρόμαχο τον εξεγείο.
αθλοφόρε Κυρίου Ισίδωρε, όσουν δε Κύου καθήλε στην δύναμη και νουμερίου το θράσος κατέβαλες, ούτως Άγιε Χριστόν τον Θεόν νικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Μέγα Νεύρα το εν της κινδύνης, σε υπέρμαχον οικουμένη, αθλοφόρε τα έθνη τροπούμενων, όσου λιέου καθήλε στην έπαρση, εν το σταδίο θαρρήνα στον έστωρα. Ούτως Άγιε μεγαλομάρτης Δημήτριε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το Μέγα Έλεος. Υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλός έχω σαν το κράτος απροσμάχητο, εκπαντίον με κινδύνων ελευθερώσον, ή να κράζωση χαιρενήφη ανήφευτε. Ο καθαρό σαύρισμα της δόξης του Θεού σημερών εισάγεται εν το οίκο Κυρίου, την χάριν συνεισάγουσα εν το πνεύμα τη Θείο, ειν ανυμνούσιν άγγελοι Θεού αυτοί το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αθάνατος, ελέη
άκουσον ο Θεός της φωνής μου. Σοφία. Προς Θεσσαλονικής πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Σοφία, πρόσκομε. Αδελφοί, εάν ημιστηκετε Κυρίω, την ευχαριστία δυνάμεθα του Θεό, ανταποδούνε περί ημών, επί πάση τη χαρά, η χαίρομεν τη μας, εμπροσθέν του Θεού ημών. Νυχτός και ημέρας, υπέρ εκ περισσού Θεόμενη, εις το ειδύνημον των πρόσωπων, και καταρτήσε τα υστερήματα, Αυτός δε ο Θεός και Πατήρ ημών και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός κατευθύνε την οδόν ημών προς ημάς. Ημάς δε ο Κύριος πλεονάσου και περίσσευσε τη αγάπη εις αλλήλους και εις πάντας καθάπερ και ημίσης ημάς εις το στηρίξε ημών της καρδίας αμέν. Εν Αγίος είναι η έμπροσθε του Θεού και Πατρός ημών εν την παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μετά πάντων των Αγίων αυτού το καιρό εκείνο προσκαλεσάμενος σου Ιησούς τους 12 μαθητάς αυτού έδεπτην από της εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων ώστε εκβάλλουν αυτά και θεραπεύει πάσα νόσο και πάσα μαλακία. Τούτους απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοί λέγον εις οδόν εθνομή απέλθετε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθετε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα πολλολότα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι οίκη και είναι η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντες θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε, δωρεάν λάβετε, δωρεάν είπαμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν. Κύριε Παντοκράτορα Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθά σε πάκουσον και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ηλιό σου δεόμεθά σε πάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημών. Και πάσε Χριστό ημών αδελφότητο. Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, βοηθείας, σωτηρίας, επισκέψεως και διαφυλάξεως και προόδου και υγείας των δούλων του Θεού Εκατερίνης προσκυνητρίας, Εκατερίνης Σταυρούλας, ειρήνης Νίκης και Βερονίκης, υγείας και βοηθείας υπέρ αυτών, είπομεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
Έτι δεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και δημοκτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων, έτι δε και υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Ιωάννου Αρχιερέως και ανάπαυσον αυτών όπου επισκοπεί το φως του προσώπου σου, Κύριε. Ότι ελεημόν και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξαστη κατοικουμέν το Κύριο η πίστη υπέρ το κατοικουμένο δε ηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατοικήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτής το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία όσων ελεήσουν, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της συγχάρητη, κατοικούμενη τας κεφαλάς ημών του Κυρίου, κλείνατε. Είναι και αυτής είναι μη δοξάζωση το πάντομο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε με τις των κατοικουμένων, όσοι πιστοί έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρη τη σοφία, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρη τη σοφία. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Του Κύριου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Ουδής άξιος, ουδής άξιος, ουδής άξιος, Κύριε συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Ουδής άξιος. Thank you.
δόξομεν την δέσιν μόνη του Κυρίου. Κύριε ελεήσω. Πέρ των προτιθέντων τιμιών δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελεήσω. Πέρ του Αγίου Κοτούτου και των μεταπίσεων σε βλαβίας και φόβου Θεού, εις Υιόν τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Από πάση θλίψη, οργή κινδύνου και ανάγκη του Κυρίου δεηθώμεν. Ανήλαβο, όσο ελέγχο και διαφύλαξε, εμά ο Θεό τη συγχάρητη. Την ημέρα πάσα τελεία να γίνει ειρηνική και αναμάρτων παρά του Κυρίου τη όμεθα. Άγγελων ειρήνη πιστών, οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων εμών παρά του Κυρίου τη όμεθα. Συγγνώμη και άφη των νομαντιών και των πλημμυρημάτων ημών παρά του Κύριε τη όμεθα. Καλά και συμφέροντα τα δουλειέ ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κύριε τη όμεθα. Των υπόλοιπων χρόνων τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει παρά του Κύριε τη όμεθα. Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Να στο Κύριε. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Για τον εκτερμόν του μονογενού σου Υιού με θεοευλογητώσει σοι το Παναγίο και αγαθό και αζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ορατώνται πάντων και οράτων και εις ένα Κύριον, Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσατα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το ραλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Στο μεν καλό, στο μεν με τα φόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει.
και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η με τα πάντων ημών. Και μετά το Πνεύματό Σου ανάστομεν τας καρδία επινίκιον ύμνων άδαντα βόντα και κραγώτα και λεγόντα. Άγιος, 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 εδώ και τις αγίες αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν, λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπέρ ημών κλώμενον, εις άφεση αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήρι με το τότε εξ αυτού πάντες του το εστί το αίμα μου. Τότε σχένης διαθήκης το υπέρ ημών και πολλών εκκοινώμενων εις άφεση αμαρτιών. Με μεν την της the song των σών σοι προσφέρομεν, Κύριε, Κύριε, κατά πάντα και πάντα. Σε ύμνουμε, σε ύμνουμε, σε ευχαριστούμε, Κύριε, και δεόμεθά Σου, ο
Θεός ημών. Έτι προσφέρομαι στη λογική ταύτης και ανέμακτο λατρεία και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και κετέβαμε. Κατάπεμψε, Κύριε, το Πνεύμα Σου που Άγιον εφ' εμάς και με τα προκείμενα δώρα τάστα. Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμων χάρισε τας Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνησον έντιμον υγειά μακρομερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθεία. Και δώσει μην ελληνιστόματα και μια καρδία δοξάζει και αν
ανεμνήν τα πάντημα και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Χαίστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρας ημών Ιησού Χριστού, ή με τα πάντων ημών. Και μετά το Πνεύματος σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και από τη γη. Τον άρτον μου, τον οποίο σου δώσουμε σήμερα και άφησε με τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστί είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκες, Κύριε Ιησού Χριστέ, θα σας ευχαριστώ και θα ήρθα άγιος μας. Ο άνθρωπος του Πατρίς και καθημερινή και αδεμιουργός του και κατεξής εμάς, και του τιμέματος και δημών πάντα το λόγο Θεός, λάστε με τον Θεός και λέει σαν Thank you.
17η του αυτού μηνός μνήμη του εναγίης πατρός Σιμών Γρηγορίου Νεοκεσαρίας του Θαυματουργού. Γρηγόριος εναγής πατήρ ημών της Νεοκεσαρίας το καύχημα ήκμασε κατά τους χρόνους του βασιλέως Αυριλιανού ενέτη 275. Εκ γονέων Ελλήνων και απίστων ειδωλολατρών, αναβλαστήσας όσπερ το ρόδον εξακανθών εξέρχεται. Εξόχως υπηρέστησεν τον Θεόν Ωμέγας ούτως Γρηγόριος, ο της Νεοκεσαρίας μέγιστον θαύμα, όντως δούλος γνήσιος του Δεσπότου. Δια τούτο ο ελεήμων Θεός τον εφώθησεν αοράτος προς την αληθήν πίστην και χειραγώγησεν. Ούτως ο θαυμάσιος όταν ήταν νέος διέτριβε με τους άλλους πέδασης στο σχολείο ως φιλομαθής και φρόνιμος, πλην δεν είχε τον πόθον του όσοι άλλοι νέοι, εις παίγνια και άλλα μάταια πράγματα, αλλά ως μόνον εις την αρετή. Αφού ετελέφθησαν οι γονείς του, έμεινε ελεύθερος από πάν εμπόδιον και σπουδάζον επιμελώς την έξω σοφίαν, εσοφίστη μάλλον από τα άνωθεν και εγνώρισεν ως Αβραάμ, ότι αν τα αισθητά και ορώμενα πράγματα έχουν σιτοστάφτην ευαρμοστίαν και σύνεσιν, πόσιν θα έχουν εκείνα τα άφθαρτα και αόρατα. Όθεν γίνεται μαθητής του Ευαγγελίου και πρωτού να αναγεννηθεί με το Άγιον Βάπτισμα, διήγε βίων ενάρετων και πολιτείαν αμίμητων. Ήτο δε τότε εις την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, εις την οποίαν διέτριβον όσοι επιθυμούσαν να μάθουν τες επιστήμες. Οι δε συμμαθητές αυτού εχαλεπαίνων και ευθώνουν, βλέποντες ότι εις ένα νέον το σάφτην σοφροσύνη και κοσμιότητα και να υπερβαίνει στην θαυμάσια πολιτείαν τους γέροντες. Λοιπόν παρεκκίνησαν πόρνην την αωρέαν, υποσχεθέντες να της δώσουν ποσότητα την αργυρίων, εάν αυτόν διαβάλει ότι την εμόλυνε. Αυτή επήλθεν όταν συνδιελέγεται με τους συμφοιτητάς αυτού και του εζήτησε των μισθών της δια την συνουσίαν, την οποίαν μεταυθείς δήθεν έκαμε. Ο δε γενναίος αγωνιστής και άσης το στήλος της σοφροσύνης δεν εσαλεύθη ποσός, δεν ητήθη το σύνολον, δεν εταράχθη, δεν ενθέλθη υπό του κάλους αυτής, αλλά ανδρείως αυτήν εντροπόσατο και κατησχημένην εδίωξε. Την έσδε φίλη του ή την εσήξευραν πώς συμφύλαξην είχεν στη σοφροσύνη, εσκανδαλίστησαν και εξετάσαντες αυτήν επιμελώς, μυστικά έμαθαν την αλήθεια ότι τόσα χρήματα της έταξαν οι νεότεροι. Όθεν δια να μην τα ζημιωθεί, έσπευδε να δυσφημίσει τον σόφον. Μαθών ταύτα ο ευλογημένος Γρηγόριος δεν εσκανδαλίστη ποσός κατά των συμφοιτητών, ούτε προφασίστη ως τούτου ανέτιος, αλλά έδωκεν εις αυτήν όσα χρήματα οι συκοφάτοι της έταξαν, δια να μην έρθει πλέον να του δώσει άλλην ενόχληση. Ότε δε έλαβον οι γηνείς τα σχήρας της τα εγύρια, ό του θαύματος εδαιμονίστη τάλαινα, και επίπτουσα κατά γης έστρεφε τους οφθαλμούς, ανέσπατα στρίχας και τα σάρκας εξέσκιζε, και απλώς έμεινε φρικτόν θέαμα και δεν ελυτρώθη του δαίμονος, έως σου έκαμε προς τον Κύριον ευχήνος συκοφαντούμενος να την ελεήσει και ούτως σε θεραπεύθη πάσχουσα. Τι αυτά είναι της νεότητος του Μεγάλου Γρηγορίου τα διηγήματα, από τα οποία μπορεί έκαστος να καταλάβει πόσα κατόρθωσεν ύστερον αφού έλαβε τούτος αρχιεροσύνης αξίωμα. Αφού έμαθε την έξω σοφίαν και επεδεύθη από τον σοφότα τον Οργένην την πολιτεία του Δεσπότου Χριστού. Πολλοί δε άρχοντες τον παρεκάλουν στην Αλεξάνδρεια και εκεί στην πατρίδα του να διδάσκει τους πέδας αυτών. Αλλά ο θαυμάσιος φοβούμενος μήπως και ζημιωθεί των ουράνιων δια των επίγειων έπαινων, εμείς υπάσαν τιμήν και τύφων και πάντα τα ίδια του κόσμου. Των καιρών εκείνων ή το Αρχιεπίσκοπος Αμασίας, ενάρετος της ονόματι Φέδημος, ως της είχε χάριν από τον Θεόν και επρόβλεπε τα μέλλοντα. Λοιπόν γνωρίζον, ο οποίος μέλει να κατασταθεί ο Γρηγόριος, εσπούδασε πολλά να τον χειροτονήσει αρχιερέα, δια να μην στερηθεί η εκκλησία τιού του αγαθού και θαυμασίου ποιμένος. Αλλά αυτός όσον τον εζήτουν οι απεσταλμένοι, το σου τον εκρύπτετο εις αβάτους τόπους και σπήλαια, φεύγων των ανθρώπινων έπαινων και φοβούμενος μήπως το φορτίο της αρχιεροσύνης και η φροντίς του ποιμνίου του εμποδίσως ή την φιλούμενην σοφίαν. Αφού δε μετήλθε πάσαν μέθοδον ο αείδημος Φέδημος να λάβει την Μητρόπολη αυτού των Γρηγόριων και δεν ειδηνήθη, επειδή το μακράν από εκεί τριών ημερών διάστημα, ορμόμενος από θεία νεύση και βούληση και επεφωτισμένος εκ του Θείου Πνεύματος, αναβλέψας προς τον Θεόν με τα δακρύων, εχειροτώνησε τον Άγιον Επίσκοπον της πατρίδας της αυτού Νεοκεσαρίας ή της είχε λαών πολύ. Όδεν δια την αιτίαν ταύτην γνωρίζον από πνεύμα Άγιον ο Μέγιστος Φέδημος, ότι μέλη να τους φωτίσει ο Θείος Γρηγόριος
έκαμε πράγμα σύνηθες και τον εχειροτώνησεν απόντα και μακράν ευρισκόμενο. Και αποστήλες αυτό την χειροτονία εγγράφος, τον όρκιζε προς τον Θεό να μην γίνει παρήκος, αλλά να δεχθεί την αξία και να σπουδάσει όσον η δύνατο. Ειδών λοιπόν ο Μέγας Γρηγόριος την χειροτονία και γνωρίσας ότι ήτο εκ Θεού, την εδέχθη με πολλήν ταπείνωση. Πλην έκαμεν άγρυπνος ημέρας πολλά στον Δεσπότου Δεόμενος να του φανερώσει σαφώς το της ευσεβίας μυστήριον, δια να μην λανθαστεί και πέσει στην αέρεση, ότι των καιρών εκείνων ήσαν αιρέσεις διάφοροι. Ευχόμενος λοιπόν είδεν οπτασίαν ιεροπρεπή την άκαι χαριέστα τον γέροντα, και θαυμάζον αυτού την ευπρέπειαν τον ηρώτησεν ποιος ήτο και δια τι παραγέγονται. Ο δε απεκρίνεται, ο δε Κύριος με απέστειλε να σου διαλύσω πάσαν αμφιβολίαν και να σου φανερώσω της ευσεβούς πίστεως την ακρίβεια. Ταύτα είδε πλησίον του γυναίκα υπέρλαμπρον, από την οποία εξήρχεται ο βαθίας ούσης νυχτός φως υπέρλαμπρον, η οποία είπε ταύτα το γέροντι. Ιωάννη φίλε γνήσιε του Υιού και Θεού μου, εφανέρωσον το νέο τούτο το της αληθείας μυστήριον. Ο δε ευαγγελιστής Ιωάννης, υπακούσας της υπεραγίας Θεοτόκου το πρόσταγμα, έγραψε διδασκαλίαν περί του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος και την έδωκεν εις τον Γρηγόριον ή της έλεγε ταύτη. «Εις Θεός, Πατήρ Λόγου Ζώντος, Σοφίας Υφαιστώσης και Δυνάμεως και Χαρακτήρος Αηδίου, Τέλειος Τελείου Γεννήτων, Πατήρ Υιού Μονογενούς και Κύριος, εκ μόνου Θεός και Θεού Υιός, Χαρακτήρ και Εικόν Θεότητος, Λόγος Ενεργός, Σοφία της των όλων συστάσεως περιεκτική και δύναμης, της όλης κτίσεως ποιητική, Υιός αληθινός αληθινού Πατρός, αόρατος αοράτου και άφθαρτος αφθάρτου, αθάνατος αθανάτου και αίδιος αηδίου και εν πνεύμα Άγιον εκ Θεού την ύπαρξη έχων και δια Υιού πεφινός, δηλαδή της ανθρώπης εικόν του Υιού, τελείου τελεία ζωή, ζώντων αιτία αγιώτης αγιασμού χορηγός, ενώ φανερούται Θεός ο Πατήρ. Επί πάντων και εν πάση και Θεός ο Υιός ο Διαπαντών. Τριάς τελεία δόξη και αηδιότητη και βασιλεία μη μεριζωμένη, μη δε απολυτρούμενη. Ούτε ούν κτιστών τι δούλων εν τριάδη, ούτε εις επίσακτον ως πρώτερον μεν ουχ ύπαρχον ύστερον δε εισήλθον. Ούτε γάρ εν έλειπε ποτέ Υιός Πατρί, ούτε Υιό το Πνεύμα, ούτε υξήθη μονάς ιδιάδα και διάσης τριάδα, αλλά άτρεπτος και αναλύωτος η αυτή τριάς. Αυτά έγραψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Καθώς λοιπόν ο Μέγας Μωυσής ηξιώθη να λάβει παρά Θεού τα μυστήρια και έγινε νομοθέτης θεογνωσίας παντός του λαού, τι αυτή η οικονομία έγινε και των Μέγαν Γρηγόριων. Λαβών θάρρος και παρησίαν από τα αυτήν την οπτασίαν, ετοιμάζεται προς το στάδιον και αγωνίζεται προς τους αντιπάλους, έχουν τη συμμαχία της Άνω και Θείας Δυνάμεως. Ήτο δε τότε η πόλη εκείνη όλη κατίδωλος, βεβηθισμένη εις την το δαιμόνων απάτην και καμίαν εκκλησίαν, δεν είχον το αληθή Θεό, μόνον βωμούς και καθιδρύματα εκαλόπιζαν. Ταύτα εξεύρον ο Άγιος εδεήθη του Κυρίου να επιστρέψει εις αλήθεια. Όθεν μη έχων που αλλού να μείνει, ήλθεν εις εν ειδόλιον επίσημον, εις το οποίον είχε ο λαός μεγάλην ευλάβειον και μάλιστα οι μιαροί ιερείς, ήτινες ελάτρευον εκείνους τους δαίμονες, οι οποίοι τους έδιναν χρησμούς και αποκρίσεις εις διάφορα ερωτήματα. Προσμήναν λοιπόν εις τον βωμόν εκείνος ο Άγιος με τη συνοδείαν του, προσήφιε το όλη τη νύχταν κατά το σύνηθες με ψαλμωδίας και υμνοδίας προς τον Κύριον και το πρωί ανεχώρησε. Μετά τα αυτά επήγαινε ο νεοκόρος να προσφέρει την δελειράν θυσίαν της δαίμωσιν, αλλά την απόκριση δεν έλαβε. Όθεν εξήλθε περίλυπος και τότε του ενεφανίστη ο δαίμον λέγον. Ο Γρηγόριος έμεινε αυτού και μας εδίωξε και δεν δυνάμεθα πλέον να έλθομεν, ούτε να αποκριθούμεν ως πρώτερο. Ο δε νεοκόρος εδοκίμασε πάλι με θυσίας και προσφοράς να τους κάμει να έλθουν, αλλά δεν ειδηνήθη. Όθεν απήλθε μετά θυμού πολλού προς τον Άγιον, φοβερίζω να τον μαστιγώσει και να τον παραδώσει στον Άρχοντα, επειδή χριστιανός σών και εχθρών των Θεών. Λέγει του Άγιος, «Εμείς προσκυνούμεν τον αληθή και όντως Θεόν, και έχομεν εξουσία να διώκομεν τους δαίμονας, και πάλι να τους προστάσομεν να έρχονται. Ο δε νεοκόρος εθαύμασεν εις τούτο και του λέγει, «Δείξε το με έργον, κάμε τους πάλι να εισέλθουν εις το βωμόν και τότε να σου πιστέψω». Έγραψε λοιπόν ο Άγιος εις τεμάχιον χάρτου ταύτα. Γρηγόριος το σατανά εισήλθε.
Τούτον τον χάρτην έβαλεν εν εακόρεση των βωμών και εισήλθε πάλιν ο δαίμον και έδωκεν όσπερ και πρωίν απόκριση. Εκπλαγείς λοιπόν ο νεοκόρος από την εξουσίαν του Γρηγορίου. Τρέχει παρευθύς και τον φθάνει έξω της πόλεως και τον παρακαλεί να του φανερώσει το της θεογνωσίας μυστήριον, τι είναι ο Θεός εκείνος, ως της έχει υποχειρίους τους δαίμονας. Ο δε Άγιος του απέδειξε με συντομίαν την ακρίβειαν της αληθούς ημών πίστεως. Τότε ο νεοκόρος θέλω να βεβαιωθεί καλύτερα, έδειξε του Αγίου ένα μέγαν λίθον, ως περβουνών, ως της είδω εκεί πλησίων και δεν είναι δύνατο να σαλευθεί με ανθρώπινην δύναμην λέγον. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Εάν θέλεις να σου πιστεύσω, μετατόψε τον λίθον αυτόν με τη δύναμη της πίστεώς σου και να σου γίνω υπόδουλος διαπαντός και υπήκοος. Ο δε μέγας αληθός και πιστός του Χριστού θεράπων, μηδέν αναβαλόμενος, μηδέν διακρινόμενος, προστάσει τον λίθον ως έμψυχον να υπάγει εις άλλων τόπων και παρευθείς, όταν θαυμασίων σου Θεέ παντοδύναμε, εξεριζώθη ο λίθος και απήλθεν όπου ο Άγιος τον προσέταξε. Τότε, βαπτιστής ο νεοκόρος απειρνήθη πάντα τα εαυτού γένος, οικίαν, γυναίκα, παιδας, φίλους, ιεροσύνη, χρήματα, κτήματα και πάσαν άλλην απόλαυση και γίνεται μαθητής του Μεγάλου Γρηγορίου, αντί λάτρης δαιμόνων το πρώτερο. Ποιος φιλόσοφος ρήτορ και εύγλωτος να μεγαλύνει ιτιού των τεράστιων, δεν χρειάζεται με λόγια αύξηση. Λίθος από τους λίθους μετατοπίζεται και γίνεται εις όσους προσκυνούν τους λίθους, οδηγός στη σωτηρία και κήρυξης αληθούς πίστεως, όχι με φωνή και λόγων κηρύττων τη Θεία δύναμη, αλλά δείχνων με την υπακοήν την οποίαν έδειξεν αληθή Θεόν τον υπό του Γρηγορίου καταγγελόμενον, ισόν πίθεται πάσα υποχείριος πτήσης, που μόνον αισθητική και έμψυχος, αλλά και η άπνουστα και ανέστητος, διότι ποια ακοήν έχει ο λίθος, ποιαν διασκευήν άρθρων και μελών, αλλά ταύτα ενήργησεν ή του προστάξαντος δύναμης, την οποίαν κατανοήσες ο νεοκόρος, εμίσησε την πλάνη των ενισχύρων δαιμόνων και επόθησε τον όντος Θεόν συλλογιζόμενος, ότι εάν ο δούλος τι αυτά εργάζεται, ποια και πόσα δύναται να τελέσει ο Κύριος και βασιλεύς απάσης της θύσεως. Έχουν λοιπόν τη αυτήν εξουσίαν κατά δαιμόνων ο Άγιος, εισήλθεν εις την πόλη με παρουσίαν, όχι με ύπους και όπλα και πλήθος λαού, αλλά με αρετά σε κύκλο δορυφορούμενος. Έδραμον λοιπόν όλοι οι πολίτες να τον είδουν ως θαυμάσιον, διότι ήκουσαν την τερατουργία και εξεπλάγησαν. Και αυτοί μεν άπαντες τον εκείταζαν ακλινώς, αυτός δε έβλεπε προς τα κάτω και δεν εστράφει ποσός να είδει κανέναν. Και τούτου τους έκαμε να τον θαυμάζωσι περισσότερον. Εις δε πιστός ανήρ και πλούσιος ονόματι Μουσίωνος, τον επήρεν εις την οικίαν του να τον ξενήσει. Ο δε Άγιος ομίλησεν εις τον λαόν ολίγα την αψυχοφερή λόγια, παρακοινών αυτούς προσευσέβιαν να απαρνηθούν την ελληνική ματαιότητα. Ή την ευλαβήθησαν την εφταξίαν και σύνεσιν αυτού και απήλθουν πολλοί εις τον οίκον του Μουσονίου, παρακαλούντας τον Άγιον να τους κατηχήσει των λόγων της πίστεως. Ειδών λοιπόν αυτούς ο Άγιος προθύμους τους εθεράπευσε θαυμασίως. Τούτο δε έκαμνε πάντα στους προσερχομένους εις αυτόν και επίστευον, διότι πιστότεροι είναι οι οφθαλμοί από τα ότα. Καθεκάστην λοιπόν επλήθυνεν ο αριθμός των πιστών, θεία χάριτη, και ημέ νέοι σοφρόνιζον, οι δούλοι υπετάσσοντο εις τους κυρίους αυτών, και αυτοί πάλιν κυβερνούσαν εκείνους φιλανθρωπότερα και απλώς έκαστος με τη διδαχήν του Αγίου διορθώνετο και έκτισαν μίαν εκκλησίαν εις δόξαν Θεού μεγάλην και εύμορφων. Μετά δε καιρόν έγινε μέγα σεισμός φοβερότατος και όλα μεν τα παλάτια και τα άλλα μεγάλα κτίσματα, ιδωλία και σπίτια έπεσαν όλη τη πόλεω, και μόνον η Αγία του Χριστού Εκκλησία έμεινε να βλαβείς και ακίνητος και τούτο μάλλον εις την πίστη του συστερέωσε. Τόση ευλάβιαν είχον εις τον Άγιον, ώστε τον έβαλον κριτήν, όταν είχον διαφοράς προς αλλήλους και δεν επήγαιναν εις τους άρχοντες, βλέποντας ότι αυτός έκρινε δικαίως και φρονίμως. Ακούσατε δε μίαν κρίση την οποίαν έκαμε Σολομόντιον.
Διότι οι νέες αδελφοί νέοι την ηλικία ενεμοίρασαν το πράγμα του πατρός αυτών, ώστε μεταξύ των άλλων είχε και μία λίμνη μεγάλη, πολλά και πλουσία, την οποία ήθελε έκαστος των αδελφών να λάβει. Επειδή όμως δεν συμφωνούσε να τη μοιράσωσιν, έφυλον οίκουν εις τούτο καιρόν πολύ. Σώσον ο Θεός τον λαό σου και ευλόγησο την κληρονομία σου. Είδομε το φως το αληθινόν, ελάβομε πνεύμα επουράνιον, έχουμε πίστη την αληθή, αδιαίρετο τριάδου προσκυνώντες, αυτή χαρή μας έσωσε. Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετις άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε συνδέσποτα φιλάνθρωπε, περνείτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούσα ημέρα κατεξέσας ημάς των επουρανίων και θανάτων μυστηρίων ορθωτόμεσων ημών των οδών στηρίξαν το φόβο σου. Πάντας φρούστιζον ημών ασφάλιση ημών τα διαβήματα, ευχές και εσείς εν δόξη δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντως των Αγίων αμήν. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομε, Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράκι ευλόγησον. Ευλογών τους ευλογούντας εν Κύριε και αγιάζον τους επισυπεπιθόντας όσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε της Εκκλησίας σου, της ιερεύς σου, της άρχου συνημών των στρατών και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσ' αγαθή και πάντων ηματέλειο, άνωθεν εις την καταβαίνεξ του Πατρός των Φώτων και συν τη δόξα και ευχαριστία και προσύνη συναναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον ίν και ως του αιώνων. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον ίν και ως του αιώνος. Όνομα Κυρίου ευλογημένο από τον και ως του αιώνος. Εν προσευχές γρηγορών τες των θαυμάτων εργασία Πατέρ γενάδιε, ως τεράπον του Χριστού και ως Υιόν κοινώνος εν πάση δικαιοσύνη και νυν δυσόπια πάυστος ελεήθηνε τας ψυχάς ημών.
κατηξιώθης των κηρυττώμενων, όθεν της αληθείας υπεραθλήσας χαίρον, ευγενήσω και της ενάδη Θεόν φανερωθέντα εσ' αρχή τον έροντα την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα ημίν το μέγα βασιλεύσει κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Κυρίου δεϊθόμεν, ευλογία Κυρίου και έλεος εφημάς δια του χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Τις πρεσβείες της Πανακράτου και Παναμού Μαγιές Αυτομητρός, δυνάμε του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόπου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Θείων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων και εσείες των Τιμίων Δόξου Πρόφου του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακίου και Άνης, του Αγίων Δόξου Μεγάλου Μάρτυρος και Μυροβλήτου Δημητρίου του Θαυματουργού, Θερμού ημών Προστάτου, των Αγίων Πατρόσιμων Γρηγορίου Κεσαρίας, Νεοκεσαρίας, όχι την Ιερά Θεία Μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ημάς δε λέεισαι και σώσε, ως αγαθόν και φιλάνθρωπον. Την παράκληση, τη μικρή παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, να μας βοηθάει και να μας σκεπάζει, να μας κατευθύνει και να μας ενημερώνει με τον τρόπο το δικό της για όλα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή όλων των ανθρώπων, όλου του πλανήτη. Προστάτευε τον κόσμο, προστάτευε μας και σκεπαζέ μας από κάθε κακό. Είναι η διαρκής προσευχή προς την Παναγία μας. Ακόμα και ένας άνθρωπος, θυμάμαι, που ήρθε στον Τίμιο Σταυρό, ο οποίος δεν πίστευε απολύτως τίποτα. Σε ένα δρόμο μεταξύ Πατρών και Πύργου, ερχόταν ένα αυτοκίνητο, μία νταλίκα, και αυτός φοβούμενος μην πέσει κατά πάνω του, έστριψε λίγο το τιμόνι, τελαπάρισε το αυτοκίνητο και έπεσε κάτω εκεί στο ριάκι, σε ένα μικρό γκρεμό. Υπάρχει ένα εικονοστάσιο εκεί. Όσοι έχουν τη διαδρομή Πατρών Πύργου θα δουν έξω από την Πάτρα, μεταξύ, στη μέση περίπου, θα δουν ένα εικονοστάσιο το οποίο είναι η χάρη της Παναγίας. Εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος δεν πίστευε τίποτα, δεν λογάριαζε τίποτα, αλλά καλός άνθρωπος, πολύ καλός και οικογενειάρχης και καλός άνθρωπος, αλλά δεν είχε πίστη, δεν είχε πίστη στο Θεό, όχι στον εαυτό του, προς Θεού, όχι στην οικογένειά του, προς Θεού, πίστη στο Θεό. Τότε εκείνη τη στιγμή που είδε τα πράγματα, ότι γύριζαν πάνω κάτω και είχε την οικογένειά του, τότε φώναξε, «Παναγία μου, βοήθα την οικογένειά μου». Του φύγει από το στόμα του η λέξη Παναγία, παιδί.
Και όταν πήγαν η αστυνομία, τα στενοφόρα, να πάρουν, συμβαίνει αυτό πολλές φορές, να πάρουν την οικογένεια, ίσως σκοτωμένη, δεν είχε κανένας πάθει τίποτα, μόνο λίγους μόλοπες. Αυτός δεν είχε πάθει τους περισσότερους μόλοπες. Και εξηγούσε μετά, όταν ήρθε εδώ στον Τίμιο Σταυρό, ότι είδε μία μαυροφόρα γυναίκα και κρατούσε, λέει, το αυτοκίνητο. Του λέω, σε παρακαλώ, μπορείς να μου το γράψεις, για να το έχω σαν ευλογία, να θυμάμαι κάθε φορά που το διαβάζω τη χάρη της Παναγίας. Και μου είπε, ναι Πάτερ, αν και είναι γραμμένο στο εικονοστάσιο το οποίο υπάρχει, το έχει γράψει ο Θεός, που επήγε μετά ένα εικονοστάσιο και έβαλε εκεί, νομίζω, αν δεν απατώμαι, ότι είναι τα εισόδια της Παναγίας, Παναγία, εισοδιώτησα. Θέλω να πω ότι η Παναγία μας είναι αυτή που πρεσβεύει στον Χριστό μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, και πάντοτε την παρακαλούμε, και στην ασθένειά μου η μητέρα μου γονάτιζε και έκανε τους χαιρετισμούς αλλά και την παράκληση της Παναγίας. Κάθε μάνα, κάθε πατέρας, κάθε ένας από μας, όταν βρει τη δυσκολία, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να φωνάξει την Παναγία. Έτσι λοιπόν το απόγευμα θα κάνουμε το μικρό παρακλητικό κανόνα, και την επόμενη μέρα, αύριο δηλαδή το απόγευμα, το πρωί Θεία Λειτουργία, και αύριο το απόγευμα θα κάνουμε το παρακλητικό κανόνα του Αγίου Δημητρίου, του προστάτη μου Αγίου, του αγαπημένου μου Αγίου, που πιστεύω ότι δεν με αφήνει σε κανένα σημείο της ζωής μου, αλλά με έχει υπό τη σκέπη του και με προστατεύει και εμένα και τα παιδάκια μου, αλλά προστατεύει και όλους αυτούς που ζητάνε τη βοήθειά του. Είναι η πρεσβεία του τόσο μεγάλη, που πήγε στην αγκαλιά του Κυρίου και άκουσε την αναπνοή, οσμίστηκε την αναπνοή, λένε πατέρες, του Κυρίου. Τέτοια αγάπη και τέτοια εξουσία του έδωσε ο Χριστός, ούτως ώστε να λέγεται όχι μόνο μεγαλομάρτης, αλλά και θαυματουργός, αλλά και μυροβλήτης. Και μυροβλίζει ασταμάτητα το Άγιο του Λείψανο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και αυτό το μικρό θρήμα, τεμάχιο που έχουμε εδώ, το οποίο θα το βάλουμε εδώ μπροστά μαζί με την εικόνα του, και θα το βάλουμε μπροστά, πότε θα σας δείχνει η κάμερα μέσα στο ιερό τον Άγιο Δημήτριο, που είναι ολόσωμος, και όσοι τον δείτε, είμαι σίγουρος ότι θα συγκινηθείτε, θα δακρύσετε, θα κλάψετε, είναι λεβέντης Άγιος, έτσι όπως είναι το πραγματικό του πρόσωπο, έτσι όπως είναι το αναστημά του. Όταν παρουσιάστηκε στην Αγιογράφα, που είχε σβήσει 3 και 4 φορές το πρόσωπό του, διότι της έλεγα ότι κοίταξε να δεις, δεν είναι έτσι το πρόσωπο του Αγίου, όπως είναι ένα άλλο κοινό πρόσωπο. Και στο τέλος απογοητεύτηκε, αφού έσβησε το κεφάλι, ενώ το σώμα το έκανε έτσι όπως της το είχα πει, δεν μπορούσε να βρει το πρόσωπο. Και τότε της παρουσιάστηκε, σηκώθηκε, αφού το έσβησε 3 και 4 φορές, σηκώθηκε ένα βράδυ, αφού είχε αποφασίσει να με πάρει την επόμενη μέρα το πρωί τηλέφωνο και να μου πει, έλα να πάρεις, να το πας σε κάποιον άλλο αγιογράφο, να αγιογραφήσει το πρόσωπο του Αγίου. Εγώ δεν μπορώ να το αγιογραφήσω. Και το βράδυ σηκώθηκε κατά τις 12, μία η ώρα, περίπου μεσάνυχτα, και πλέον, και πήρε το σφουγγάρι και άρχισε να σβήνει πάλι το πρόσωπο. Και τότε της παρουσιάστηκε ολοζώντανα και της είπε, βλέπε με να με ζωγραφίζεις,
Και όταν γύρισε, είδε ένα πρόσωπο πανέμορφο, ένα πρόσωπο λαμπερό, ένα λεβέντη νέο, έναν Άγιο Δημήτριο, και του είπε: «Κράτα μου το χέρι να σε ζωγραφίζω, όχι να σε αγιογραφώ, αλλά να σε ζωγραφίζω». Τέτοιον Άγιο έχω μπροστά του και τον παρακαλώ κάθε μέρα, και χθες το βράδυ στο κρεβάτι μου και σήμερα το πρωί στη λειτουργία, και σε κάθε θεία λειτουργία δεν λείπει ποτέ από κοντά μου Τίμιος Σταυρός και Άγιος Δημήτριος, Ιησούς Χριστός και Παναγία, μαζί με όλους τους Αγίους. Γι' αυτό λοιπόν αύριο, όπως την ημέρα του Σταυρού που έβγαλε τον Τίμιο Σταυρό, δεχθείτε την αυριανή ημέρα για να προσευχηθούμε όλοι μαζί στο Μέγα Στρατιώτης του Χριστού, τον Άγιο Δημήτριο, τον Θεσσαλονικεύς, αλλά και τον Άγιο Δημήτριο της καρδιάς μας, όλου του κόσμου, όλου της Οικουμένης. Μέγα νεύρα των αντισκινδύνης, σε υπέρμαχον Οικουμένη, αθλοφόρε τα έθιμ τροπούμενον, ο σου λέω καθήλες την έπαρση, εν το σταδίο θαρρύνας τον έστωρα, το Άγιε μεγαλομάρτης Δημήτρια, Χριστόν το Θεόν οικέτευε, δωρήσεστε ημί το Μέγα Έλεος. Είμαι ένας μικρός φτωχός στρατιώτης του Χριστού και κάθε μέρα παρακαλώ τον Άγιο Δημήτριο να με βάλει στη στρατιά του, για να μπορώ να είμαι πίσω του, για να μπορώ να βλέπω τα θαυμαστά του ουρανού και τα όμορφα της γης, αλλά και όλα αυτά τα οποία ζούμε εμείς σε αυτή τη γη. Και αν τα θεωρούμε δύσκολα πολλές φορές, όμως μέσα από τη δυσκολία κάθε τι καλό βγαίνει προς όλους εσάς, προς εμένα, προς την Εκκλησία μας, προς τους Πατέρες. Έτσι αύριο θα έχουμε μπροστά το Άγιο Λείψανο του Αγίου Δημητρίου, και πότε θα βλέπετε το Λείψανο του Αγίου Δημητρίου, το οποίο ευωδιάζει και μυροβλίζει πολλές φορές, και στην Αγία Τράπεζα δεν μπορεί να πλησιάσει κανείς από την άρρητη ευωδία του μύρου, της ευωδίας που βγάζει, γι' αυτό λέγεται και μυροβλήτης. Και όταν καλείς έναν Άγιο, όπως εσύ που σε θεράπευσε ο Άγιος σου Δωσοθαδίος, όπως εσύ που σε θεράπευσε ο Άγιος Φανούριος, όπως εσένα που σου έδωσε ευλογία η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, όπως εσένα που σου έδωσε ευλογία η Παναγία του Βράχου και ο Τίμιος Σταυρός, όπως όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, όπως ο Άγιος Ισίδωρος σε θεράπευσε από το στομάχι και το καρκίνο σου. Όταν καλείς τον Άγιο, έρχεται κοντά σου και του λέγεις: «Άγιε μου, σε παρακαλώ, έλα στο μυαλό μου και στην καρδιά μου, στο σώμα μου, και θεράπευσε και βοήθησε το σπίτι μου». Εύχομαι ο Άγιος Δημήτριος να μπει μέσα στα σπίτια σας. Δεν ξέρω πώς τι, αλλά τον χρειαζόμαστε, γιατί έσωσε τη Θεσσαλονίκη πολλές φορές από λοιμούς και σεισμούς. Έτσι λοιπόν, ας κάνουμε κι εμείς εδώ, στην Εκκλησία που βρίσκεται ολοζώντανος ο Άγιος, ας κάνουμε την παράκλησή του και ας τον παρακαλέσουμε: «Άγιε μου Δημήτρια, έλα κοντά μας και θεράπευσέ μας τον πόνο μας, θεράπευσέ μας την καρδιά μας και οτιδήποτε έχει το σπίτι μας». Έτσι λοιπόν,
αύριο το απόγευμα στις 6:30 θα έχουμε την παράκληση τη συγκινητική και πανηγυρική και κατανοητική παράκληση του Αγίου Δημητρίου. Και την επόμενη μέρα, το απόγευμα, θα κάνουμε το μέγα παρακλητικό της Παναγίας. Ο Άγιος Δημήτριος, εν μέσω του μικρού και του μεγάλου παρακλητικού κανόνα της Εκκλησίας μας. Εν μέσω ο Άγιος Δημήτριος. Και την επόμενη μέρα είναι ο Εσπερινός των Εισοδίων και το Σάββατο είναι τα εισόδια της Παναγίας μας. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα. Με πολύ αγάπη, με πολλά δάκρυα χαράς, ευγνωμοσύνης, με πολλές ευχαριστίες και δεν ξεχνάω ποτέ όλα αυτά τα οποία κάνετε στους Αγίους μας Ισιδώρους, αυτά τα οποία προσφέρετε, ακόμα και αν οι εκκλησίες είναι κλειστές, δεν ξεχνάτε να μας στείλετε μία πίτα, να τη μνημονεύσουμε, μία αρτοκλασία, να τη μνημονεύσουμε, τα ονόματά σας αφήνοντάς τα έξω από την πόρτα, παίρνοντας ένα λαδάκι που το έχετε πολύ μεγάλη ανάγκη και με παίρνει ένα τηλέφωνο προχθές ένας άνθρωπος και μου λέει, «Πάτρε, σε παρακαλώ, θέλω βοήθεια». «Τι βοήθεια θέλεις?» Φεύγω επηγόντως από το σπίτι μου και πάω στο νοσοκομείο Πέδρο, γιατί το μωράκι μου ανακαλύφθηκε ότι έχει λευχαιμία και δεν με ενδιαφέρει τίποτα, απολύτως τίποτα. Το παιδί μου θέλω να σώσω, γιατί έχει λευχαιμία. Και πέρασε από την εκκλησία και πήρε το λαδάκι από τα χέρια του αγαπημένου μου παιδιού Αριστίδη, του κυρίου μας δικηγόρου, όπως το λέω, όπου επήγε στο νοσοκομείο. Και χθες έλαβα ένα μήνυμα χαράς από το λαδάκι παιδί. Αναρρώνει και αυτό το παιδί. Αυτή είναι η ζωή, είναι ζωή χαράς. Μέσα από τα κλάματα, μέσα από τις δυσκολίες, αφού αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου, είναι και τα δάκρυα της χαράς. Και με βλέπετε πώς δακρύζω. Δακρύζω από χαρά και από ευγνωμοσύνη που δόξα τω Θεώ είμαι όρθιος και τα παιδιά μου είναι όρθια και όλοι εσείς είστε όρθιοι και είμαι σίγουρος ότι αυτή την ώρα όσοι με βλέπετε, όσοι μας βλέπετε, δακρύζετε κι εσείς μαζί με εμάς για να ενώσουμε τα δάκρυά μας και τα δάκρυα να τα πάρει ο Άγγελος και να τα πάει πάνω στον ουρανό για να μας προστατεύει ο Θεούλης, ο γλυκός Θεούλης. Σας τα λέω έτσι απλά και γραφικά και γλαφυρά, γιατί αυτά πιάνουν τόπο. Τίποτα άλλο δεν πιάνει τόπο σε αυτή τη ζωή. Όπως λέω πολλές φορές, και με στιγμάτισε ο θάνατος του δεσπότη του Λαγκαδά, 62 χρονών, με τον μπαστούνι του, ο αγαπημένος μου φίλος, αγαπημένος μου αδελφός και ιεράρχης. Αλλά βλέπετε, είτε κρατάμε μπαστούνια, παιδί μου, είτε είμαστε σε μικρές καρέκλες, είτε είμαστε σε μεγάλες καρέκλες, είτε οτιδήποτε, ουδής γνωρίζει την ώρα και τη στιγμή, παρά μόνο ο Χριστός. Και όταν αυτό το καντήλι σβήσει, που είναι το καντήλι της ζωής μας, δεν μπορεί να σταματήσει κανένας το σβήσιμο της ζωής μας. Έχετε θάρρος, έχετε δύναμη, έχετε γαλήνη, έχετε χαρά. Ακούτε τη Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβητού, χαμογελάτε, γιατί το χαμόγελο είναι η πηγή της ζωής και της χαράς μέσα από τα βάτσανα και τις δοκιμασίες.
τι κάνουμε αυτό το πράγμα. Ο Χριστός σταυρώθηκε. Και εμείς πολλές φορές το κάνουμε αυτό. Σταυρωνόμαστε καθημερινά. Αλλά έχουμε αυτή τη χαρά της Ανάστασης. Και όταν έρθει η χαρά της Ανάστασης, τότε είναι Ανάσταση παντού. Ο Θεός μαζί μας, κοντά μας, έχει έρθει ένα απίστευτο θαύμα του Τιμίου Σταυρού από... Είναι από το Ντουμπάι, είναι. Μαζί με τον Άγιο Ιούδα του Θαδαίου. Ο Άγιος Ιούδας ο Θαδαίος, ο Άγιος Φανούριος και ο Άγιος Δημήτριος, οι τρεις μεγαλομάρτυρες, οι τρεις Άγιοι, δεν είναι μεγαλομάρτυρος ο Άγιος Ιούδας, αλλά είναι ο συγγενής του Χριστού. Κάνουν πάρα πολλά θαύματα με τη χάρη και την ευλογία του Τιμίου Σταυρού. Θα σας τα διαβάσω όλα αυτά και σας παρακαλούμε, αφού όλοι εσείς έχετε δει κάποιο σημείο, κάποιο θαύμα από τον Τίμιο Σταυρό, εγώ δεν ζητάω τίποτα. Ζητάω να εμπλουτίζετε το βιβλίο του Τιμίου Σταυρού, όχι προς διαφήμιση του κόσμου, αλλά για να κρατείτε στο αρχείο του ναού. Και αύριο μεθαύριο η ιστορία αυτή του Σταυρού που γράφεται και θα γράφεται στη συνέχεια, να μην υπάρχει τίποτα που να μην αμφισβητείτε. Κάποιος έγραψε πριν από λίγες ημέρες στο Τσούκ, την ώρα που μιλούσα, που ήταν του Σταυρού η παράκτηση, και έλεγε, εγώ δεν το πιστεύω αυτό, είναι αλήθεια, υπάρχουν αποδείξεις, και χωρίς να το ξέρω, σε κλάσματα δευτερολέπτο, ενώ εργαζόταν κάτω τα παιδιά, βγάζω ένα χαρτί και τους λέω, διαβάσετε αυτό, αυτή είναι η απόδειξη για το κάνετε ένα θαύμα. Τι χρειάζεστε τις αποδείξεις? Δεν σας είπα, ελάτε εδώ να τα δείτε όλα. Μην κρύβεστε. Αυτό ήθελα να πω. Ζωντάνεψα το. Γιατί προσευχόμουν στην Αγία Τράπεζα πολύ ισχυρά. Εγώ βλέπετε, έχω το θάρρος και βγαίνω έξω και μιλάω. Είναι δυνατόν να μιλάω χωρίς να υπάρχει μία απόδειξη? Πες μου σε. Είναι τόσες αποδείξεις και αυτό που μας ήρθε χθες πάλι είναι 6 σελίδες με ιατρικές εξετάσεις. Ποιος να τα αφισβητήσει αυτά? Να πω ένα άλλο. Ελάτε εδώ να τα δείτε, ελάτε. Μην τα γράφετε ή μην λέτε πίσω από πίσω. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να ολοκληρώσουμε. Διάβασα ένα μήνυμα της Φανούλας μου. Καλημέρα μπαμπάκα μου, είσαι ένας υπέροχος μπαμπάς. Ευχαριστώ παιδί μου, με βλέπει τώρα. Δεν έχουμε ιατρικές εξετάσεις, δεν έχουμε τίποτα. Π.χ. λόγου χάρη. Το λέω κριτικά. Όταν την βλέπουν στο καροτσάκι, Παπασταύρο, στην Πάτρα, στο Ρίο, και πηγαίνει και είναι ανάπηρη και δεν κουνάει χέρια πόδια και την πηγαίνουν στο νοσοκομείο και τη σηκώνουν με το καροτσάκι, όταν την ανεβάζουν εδώ 4 με τα χέρια, βλέπεις έναν άνθρωπο παράλυτο, ή τη Μαρία ή την άλλη τη Μαρία ή τη Χρυσούλα ή τον Α ή τον Β, και ξαφνικά βλέπεις τον άνθρωπο αυτό και σηκώνεται από το καροτσάκι και περπατάει κανονικά. Πέστε μου, εσείς, χρειάζεστε άλλη απόδειξη? Υπάρχει ένα θαύμα φοβερό που καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καρκίνο, όταν ήρθε στον Τίμιο Σταυρό, του είπα, έτσι έδειξε, θα έχεις τον καρκίνο, αλλά δεν θα σε πειράζει, μην τον πειράξεις.
και θα ζήσεις χρόνια πολλά. Όταν ήρθε είχε ζωή ένα μήνα περίπου. Και είπε, δεν μπορώ άλλο χημειοθεραπείες, δεν μπορώ τίποτα. Αφήστε με να πεθάνω. Θέλω να πεθάνω. Και έτσι ήρθε στον Τίμιο Σταυρό. Και αυτό που σηκώνουν όλοι τους τα χέρια ψηλά, ποιο είναι? Ότι ενώ έχει, δεν έχει. Δεν υπάρχει Θεός. Αν δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει φύση. Αν δεν υπάρχει φύση, τι υπάρχει? Η ολιγοπιστία, η μορία, ή αν δεν υπάρχουν όλα αυτά, υπάρχει ο φθόνος και η ζήλια. Είπα το εξής, δεν υπάρχει άπιστος άνθρωπος. Και μου γράφουνε μηνύματα, μας γράφουνε και μας λένε, Πάτερ, σε ευχαριστούμε που λέτε ότι δεν υπάρχει άπιστος άνθρωπος. Δεν υπάρχει, παιδιά. Ας λένε ότι είμαι άθεος, δεν υπάρχει. Και αν θέλουν να έρθουν εδώ, έχουν έρθει τόσοι άνθρωποι εδώ, οι οποίοι λένε ότι δεν πιστεύουν. Πολύ ωραία. Ο Χριστός μας δέχεται όλους, τους πάντες. Αλλά όταν αντίκρισαν τον Τίμιο Σταυρό, τους λέω, αυτή τη στιγμή βλέπετε το Σταυρό? Ναι, μου λέει ένας. Αυτός ο Σταυρός υπάρχει? Πού, μου λέει. Αυτός ο Σταυρός υπάρχει στα χέρια μου. Τι βλέπεις τώρα? Λέει, ναι, υπάρχει αυτός ο Σταυρός. Κρατάτε, πάτε από το Σταυρό. Πιστεύεις δηλαδή ότι κρατάω το Σταυρό? Λέει, ναι, πιστεύω. Ωραία, θα μου κάνεις μια χάρη. Αφού πιστεύεις ότι υπάρχει, ότι κρατάω στα χέρια μου το Σταυρό, δεν έχεις πίστη μέσα σου. Δεν πιστεύεις στην οικογένειά σου. Δεν πιστεύεις σε όλα αυτά? Ναι, σε αυτά πιστεύω. Ωραία, έλα να σου βάλω και το Χριστό μέσα στην καρδιά σου. Δεν μπορώ να στο βάλω με λόγια. Πρέπει να μπει με λόγια, παιδί μου, με έργα. Ο Χριστός μίλησε. Και μίλησε παντού, σε όλα τα έθνη. Και τα έθνη τον ακολούθησαν παντού. Γιατί ο Χριστός αγάπησε τον άνθρωπο. Αγάπησε τα έθνη παντού και ένωσε. Δεν ήρθε να φέρει διχασμό, όπως εμείς κάνουμε, αλλά ένωσε όλα τα έθνη. Για φανταστείτε, όταν μπήκε ο Σταυρός στο σώμα του ανθρώπου, χτυπούσε η καρδιά του, ντουκου, 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 ντουκου. Γινήκαμε φίλοι, φοβεροί φίλοι. Ό,τι θέλεις, Πάτερ, μπορώ να σε βοηθήσω. Είμαι δυνατός, εσύ, δεν θέλω τίποτα. Μα δεν θέλεις τίποτα. Δεν θέλω να χάσω αυτά που έχω. Τούτο. Το ρασάκι μου, αυτό το πετραχύλι μου, το έχω. 25 χρόνια, μια χαρά είναι. Δεν θέλω. Ξέρεις όμως τι θέλω από σένα, του λέω. Να μου ρίχνεις μια ωραία αγκαλιά. Και όταν με βλέπεις, θέλω να με αγκαλιάζεις. Για να αισθάνομαι την αγκαλιά σου, την αγάπη σου και την προστασία σου. Πάτερ, δεν θέλεις κάτι να σε βοηθήσω? Και η απάντησή μου ήταν η εξής, κλείνοντας την έτσι ήπια και μετά πιο έντονη ομιλία. Του λέω, άκουσε με να δεις. Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ους ανθρώπων Ιησού Χριστέ σωτηρία. Και ο προφητάναξ Δαβίδ τι λέει? Κύριε, φύλατέ με από συκοφαντίες ανθρώπων, διότι εφοβήθη σφόδρα. Πώς να μην υπάρχουν όλα αυτά, αφού τα είπε ο προφητάναξ Δαβίδ. Δεν ξέρω, παιδί μου, δεν έχω διαβάσει τίποτα. Απλά έτσι τα λέω. Πού και πού καμιά κουβέντα, έτσι να περνάει η ώρα μας. Αυτά είναι τα ωραία μας σήμερα. Έχει ωραίο καφεδάκι σήμερα από Παπασταύρο, έτσι, όπως και όλοι εσείς. Να είσαστε πάντοτε καλά, ο Θεός μαζί σας. Και κάποια θα λέει, κοίταξε, δεν πήρε ο Παπαδημήτρης το αναλόγιο αυτό, να το πάει εκεί, να αρχίσει να κουμπάει, να μην κουράζει το κοκουλάκο μας. Ή δεν μας μίλησε έτσι αυτό.
βρήκαμε την ευκαιρία πριν το διευκόν να πούμε ένα καλημέρα σε όλους σας. Και ως συνήθως την όμορφη φωτογραφία, Πάτερ Παύλο, πολλές φορές θα τη στείλω. Γελάμε, αλλά τι να κάνουμε. Αυτή είναι, να πω κάτι. Δεν θα γκρινιάζω εγώ συνέχεια σαν και σένα. Δεν θα είμαι σκουντρούφλη. Είμαι μια χαρά. Λοιπόν, αυτή είναι, αυτή είναι η πανέμορφη. Λοιπόν, αυτή είναι η πανέμορφη φωτογραφία μας. Και το βράδυ βέβαια θα σας πούμε και θα σας διαβάσουμε πολλά. Επιφυλασσόμεθα, αγαπημένη μου Αριστίδη μου, επιφυλασσόμεθα, ναι, επιφυλασσόμεθα για το του Αγίου Δημητρίου να διαβάσουμε τα μεγάλα θαύματα. Ένα μήνυμα που μου δίνει ο αγαπημένος μας, το αγαπημένο μας παιδί. Καλησπέρα Πάτερ μου Δημήτρη. Χάρηκα πολύ και πολύ συγκινήθηκα που είδα στα ευλογημένα σου χέρια να κρατάς το σταυρό μου με τα ξερά λουλούδια. Α, μας έστειλε το. Τυχαία άνοιξα το κινητό να δείξω τους Αγίους Ισιδώρους και βλέπω τον Τίμιο Σταυρό να το δείχνετε. Πηγαίνω στον πύργο που είναι η εκκλησία μας κλειστή. Ο Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος είναι στο γυροκομείο και εγώ έχω κλειδί και πηγαίνω και βάζω τη δικιά σας λειτουργία να είναι μέσα στην εκκλησία μας. Ανάβω τα καντιλάκια, θυμιατίζω και ψέλνω γιατί είμαι ψάλτης στην εκκλησία μας. Πολύ ωραία. Τα λουλούδια που έχω στο Τίμιο Σταυρό είναι από την αυλή του πύργου στο κοντά, δεν ξέρω τι είναι Γερμανία, τι είναι. Α, είναι στη Γερμανία. Μπράβο. Εύχομαι ο λόγος σας να γίνει αληθινός και με την προσευχή να ανθίσουν τα λουλούδια όπως αναστήθηκε ο Χριστός μας. Από ποιο μέρος της Γερμανίας? Το γράφει εκεί στα γερμανικά τώρα, να σας πω, δεν το θυμάμαι. Ναι. Ωραία. Την ευλογία σε όλους σας και ο Τίμιος Σταυρός μαζί μας και σε όλο τον κόσμο. Να είσαι καλά, Πατέρ Δημήτρια, και η μητερούλα σας και όλοι οι πατέρες και ψάλτες από το Λυκαβητό. Μας ανασταίνετε με τη λειτουργία σας. Να μας αξιώσει και εμάς ο Θεός να έρθουμε να σας δούμε από κοντά. Καληνύχτα. Α, το έστειλαν εχθές. Να με συγχωρείτε, κυρία Μαρία, μαζί με το σύζυγο, μαζί με την οικογένειά σας από τη Γερμανία, αλλά μου άρεσε τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, και θα κοιτάξω με να την, εγώ προσωπικά, εάν μ' ακούτε αυτή την ώρα, θέλω να την κορνιζώσω αυτή, όπως είναι, Πάτερ Παύλο. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Όχι. Είναι τόσο ωραία τοποθετημένη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ήξερα ότι είναι από Γερμανία. Σας ευγνωμονούμε. Ξέρετε, το έβαλα στον Τίμιο Σταυρό και όταν την έβαλα στον Τίμιο Σταυρό είδα ότι έχει χάρη αυτό που στείλατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Και από πίσω θα το βάλουμε έτσι, θα το πλαστικοποιήσουμε να το έχουμε. Πολύ σας ευχαριστούμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλά να είστε, καλημέρα σας και το βράδυ με υγεία. Πώς αγαπητά τα σκηνώματα σου. Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Ισιδώρων Λυκαβητού, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Ισιδώρων βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Λυκαβητού, χτισμένος μέσα σε ένα μεγάλο σπήλαιο.
οι παλαιοί Αθηναίοι το ονόμαζαν ο Άγιος Ινδρέας κατά το αθηναϊκό ιδίωμα. Πότε ακριβώς χτίστηκε ο ναός των Αγίων Ισιδώρων δεν μας είναι γνωστό. Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι την αφορμή της ιδρύσεως έδωσε ανέβρεση στην σπηλιά λευκών εκ του χρόνου στον ασκητό, φέροντας στο στήθος του την εικόνα των Αγίων Ισιδωρών. Άλλοι, ότι το μέρος αυτό χρησιμεύε ως τόπος μελέτης των δύο Αθήνες φίλων και συμφοιτητών κατά τον 4ο αιώνα, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Η Εγκυκλοπαίδεια Μακρύ αναβιβάζει την ίδρυση του ναού στον 16ο αιώνα, ενώ ο Αθηναίος ιατρός Τάσος Νερούτσος στο έργο του «Χριστιανική Αθήνε» γράφει τα εξής περί της θέσεως του ναού. Περί τους δυσμικούς λέγει πρόποδα του Λυκαβητού έξωθεν των πάλι ηρίων πυλών, όπου έγιντο εκείνε τάφη των εθνικών, υπήρχε ευκτήριον επί ονόματι της Αγίας Ιών, περί το οποίο κατετίθεντο οι νεκροί των πρώτων χριστιανών μέχρι του φθήνοντος 4ου αιώνας. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχετε. See you.